Τι περιμένουμε σήμερα? Είχαμε μια συζήτηση πριν από λίγο και είπανε όχι πολλά πράγματα. Τι σημαίνει, τι ακριβώς περιμένει η κυβέρνηση? Ποιες είναι οι πληροφορίες που έχετε? Μπορούμε σήμερα να βγει κάτι καθαρό σε αυτή την πορεία που έχουμε ανάγκη? Τα πράγματα είναι απολύτως σαφή για τη χώρα. Ξεκινώντας από σήμερα και την επόμενη χρονική περίοδο, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να ρυθμιστεί το ζήτημα του χρέους της χώρας. Ακούω διάφορες αναλύσεις να μπούμε στο QE, να βγούμε μια ενδιάμεση διατύπωση, λίγο οι Αμερικάνοι, λίγο οι Γερμανοί κτλ. Αυτά λίγο μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητα και την αντίληψη. Το θέμα είναι οι πολίτες, το πολιτικό σύστημα, οι επενδυτές, οι αγορές θα θεωρούν την Ελλάδα σε λίγους μήνες από τώρα χώρα που δεν θα κινδυνεύει από χρεοκοπία σε λίγα χρόνια? Το ζήτημα του χρέους, τα διάφορα τεχνικά ζητήματα. Δηλαδή, να πούμε αν πάει στο 50, θα το δω εγώ στην καθημερινότητά μου. Όχι, δεν είναι το ζήτημα του 2050. Άρα, δεν είναι το για το χρέος που θα δώσει στην καθημερινότητά μου εμένα? Γιατί είναι, δεν πάει την καθημερινότητα. Είναι οι δυνατότητες που μπορεί να σηματοδοτήσει μία αλλαγή σε τεχνικό-οικονομικό επίπεδο της διάρθρωσης του χρέους, ώστε τα επόμενα χρόνια να μην υπάρχει κάποιο ορατό ζήτημα άρα με το ελληνικό λοιπόν, μιλάτε χρέος. Μιλάτε εσείς για επενδύσεις, μιλάτε για επενδυτές, μιλάτε για ένα κλίμα. Εμείς μιλάμε για μια πολιτική και τεχνική συμφωνία με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις οικονομικές αναλύσεις που δεν μπορεί να τα καταλάβει ο απλός καθημερινός πολίτης, που θα δώσει τη δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να μπει σε νέα φάση, να αρχίσει η ανάπτυξη, η ανάκαμψη, η αποκλιμάκωση της ανεργίας, το ξεκοκκίνισμα των δεικτών της καθημερινότητας των πολιτών που είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Με ποια και μια είναι, σειρά κύριε άλλων Ζαφαριά, πραγμάτων. Με την έννοια ότι δεν θα ασχολούμαστε συνεχώς με αυτό το θέμα και θα όχι, μπούμε με, σε μια με την έννοια λογική. Να ψηφιστούν νόμοι, το κυβερνητικό έργο, το δικό σας, τα υπουργεία να τρέξουν την καθημερινότητα. Αλλά ξέρετε κάτι, όλα αυτά χρειάζονται και καύσιμο. Με την έννοια ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην οικονομία, θα βγούμε από τη φάση της στασιμότητας που βρισκόμαστε και θα περάσουμε στην ανάπτυξη. Αλλά για να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις, να μπορέσει να αποκλιμακωθεί η ανεργία, να υπάρξει και μια ψυχολογική ηρεμία στην ελληνική κοινωνία, να αρχίσει η ροή του όποιου χρήματος υπάρχει αυτή τη στιγμή, χρειάζεται μια συμφωνία και μια συζήτηση και για το χρέος, αυτά τα οποία επιδιώκουμε να γίνουν. Συζήτηση ή απόφαση? Συζήτηση, απόφαση. Συμφωνία, συμφωνία. Ναι. Εκ των πραγμάτων. Τι εικόνα το είπα και στην αρχή. Οι πολίτες, το πολιτικό αυτό. Σύστημα, οι αγορές, οι επενδυτές να πούνε τα 7 χρόνια που είναι τώρα, τα 8 χρόνια των μνημονίων, είναι το τέλος της περιπέτειας της Ελλάδας. Η Ελλάδα ελευθερώνεται από την Επιτροπία και αρχίζει να γίνεται μια φυσιολογική ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, σήμερα στο Eurogroup. Η μάχη είναι να αρχίσουμε. Έχετε μηνύματα, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Η μάχη το ξέρω τι δίνει. Εγώ δεν μπορώ να καταβάλω μια συζήτηση. Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Φτάσαμε σε δηλώσεις ότι θα φορέσω γραβάτα, σίγουρα θετικά και μάλιστα τσουνάμι επενδύσεων. Δεν υπάρχει, αυτό είναι μια εικόνα που δίνεται. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ώστε αν όχι σήμερα, σίγουρα τις επόμενες μέρες να υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις και λύσεις για το χρέος. Κύριε Ζαχαριάδη, η Ελλάδα... αυτό όμως γεννά ένα άλλο ερώτημα. Και αν όχι τότε τι? Όχι, δεν έχει αν όχι τότε τι. Δεν δίνουμε υπάρχει, αυτή τη μάχη. Είπατε. Δεν και πηγαίνει σε μια τότε μάχη τι. Έχοντας κάνει αυτά που έπρεπε εσύ και ακόμα περισσότερο, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία, και να πεις αν όχι τότε τι. Το τρίτο όχι, πρόγραμμα. Είναι πλαβή όχι, όμως εσείς αυτό, κάνετε άριστα που δημοσιογραφικά θέτετε το ερώτημα. Το λέω με την έννοια ότι έχεις και ένα πλαν B. Είναι μια... Και εσύ και Z. Όχι απλώς B. Είναι μια ανοιχτή πολιτική μάχη. Η χώρα από το 2010 αντιμετωπίζει πρόβλημα με το χρέος της. Αν κάποια στιγμή κάποια κυβέρνηση, κάποιος πρωθυπουργός, κάποιος υπουργός οικονομικών δεν ρυθμίσουν αυτά τα ζητήματα, με αυτή την έννοια ποτέ δεν θα μπορέσει να βγει. Να περάσουμε... Αν μου επιτρέπετε, εμείς λέμε αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο πρωθυπουργός, αυτός ο υπουργός οικονομικών, τώρα να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή τη διαδρομή και σε ένα χρόνο και τρεις μήνες από τώρα να βγούμε από τα μνημόνια.